Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσαμε στη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και τίσε εν της νήμασι ζωήν χαρισάμενος. Θάνατον πατήσας και της εν της νήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της νήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Ω Καβατρίτε Υιό και Αγίω Πνεύματι, ελήν και αεί και εις τους αιώνας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Συμβατριότατο για την πολύ μεγάλη τιμή που μου έκανε να κάνει τα εγχείρια του εκλογικού μας κέντρου εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ κοντά μας, που εψυχώνετε τον αγώνα και μας δίνετε την επιβεβαίωση ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Η παρουσία σας για μένα είναι ανεκτήμητη, άλλωστε δεν είναι στιγμιαία, δεν είναι αυτής της στιγμής. Είναι διαρκής όλη αυτή την περίοδο που κάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για το Δήμο μας, για την κοινωνία μας. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους της κοινωνίας, της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρεσίας που με τίμησαν να είναι υποψήφιοι μαζί μου και τους καλώ να σταθούν πλάι μου, όπως πλάι μου θα είναι όλο το καιρό που εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτόν τον τόπο και για αυτή την κοινωνία. Δήμητρα Ανδρινοπούλου Βρετού, ένας άνθρωπος που από την προηγούμενη δημοτική περίοδο με στήριξε πάρα πολύ στα θέματα παιδείας και πολιτισμού. Παναγιώτης Καραβούλιας, πρόεδρος της Καριές, από τους πιο αγνούς ανθρώπους, ο ανιδιοτελής, που μου είπε στρατεύουμε δίπλα σου όπου με χρειάζεσαι. Κωνσταντίνου Ιωάννα. Η ακούραστη συνεργάτης μου που δεν ζήτησε τίποτα για τον εαυτό της και τα έδωσε όλα για τον Δήμο και για την κοινωνία, που αγρόγγιτσα δούλευε νυχτερό. Κωνσταντόπλος Ιωάννης. Που πόσο ανάγκη έχουμε την αναγεννητική του ορμή, τις νέες ιδέες, το φρέσκο αίμα. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Λοΐς Δώρα. Δώρα, χρειαζόμαστε αυτό το νέο, αυτό το ανανεωτικό, αυτό το σύγχρονο και μας το δίνεις μόλις στην ψυχή και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Η Σοφία Νικολακούλου, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με πυγμή, με θέληση, με όραμα, λείπει σε οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, τις επόμενες μέρες θα είναι μαζί μας. Ο Γιάννης Σοβετούρη. Συντροφάτης στον Δήμο, ώρες ατελείωτες έχουμε περάσει μέρες και νύχτες μαζί, κάλυψε κενά άλλων, είναι δίπλα μας και θα συνεχίσει να είναι δίπλα μας. Ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης, ένας άνθρωπος που κάθε μέρα με τις προσφυγές περισσότερο για τη συνέπειά του, για την ευκρίνειά του, για την τιμιότητά του. Κώστα, σε ευχαριστώ. Μετάσου σε τσιγκλής. Ένας άνθρωπος από μέταλλο,
μεταλλοψυχής εννοώ, ένας άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στο Δήμο σε δύσκολες και σε εύκολες στιγμές και είναι και πάλι μαζί μας, έτσι ακριβώς γιατί είναι ένας άνθρωπος με καθαρή σκέψη και με μεγάλη συνέπεια. Δεν ήθελα να αναφερθώ στις επαγγελματικές τους ικανότητες και διακρίσεις, αυτές τις ξέρετε. Ήθελα να προσδιορίσω περισσότερο ποια είναι η ιδιότητα των ανθρώπων μέσα από την ψυχή τους, μέσα από το μυαλό τους και τι μπορούν να προσφέρουν σε αυτό το Δήμο. Θα εκπλάγεται, αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνυποψηφίους μου σε αυτόν τον αγώνα, γιατί εξαγγέλνουν έργα και μέτρα τα οποία εμείς ήδη έχουμε τελειώσει ή έχουμε δημοκρατήσει ή έχουμε συμβασιοποιήσει και ειλικρινά τιμάει, με τιμούν πάρα πολύ που διαφωνίζουν το έργο το οποίο κάνουμε. Να αναλογιστώ ότι όλοι πήγαν και φωτογραφήθηκαν στο λιμάνι της Κυπαρισίας, ότι ήταν ο χώρος που από εκεί ξεκινάει η ανάπτυξη. Ποιος θα φωτογραφιζόταν άραγε εάν συνέχιζε το ο μόλος να είναι σπασμένος. Εάν εμείς δεν είχαμε κάνει όλες αυτές τις προσπάθειες με την περιφέρεια Πελοποννήσου και με την κυβέρνηση, γιατί να το κρύψω άλλωστε, ώστε να γίνει το έργο, ακόμα θα το κοιτάγαμε το λιμάνι να είναι σπασμένο και δεν θα τολμάγε κανείς να πάει εκεί να φωτογραφηθεί, γιατί θα ήταν η εικόνα της παρακμής. Όμως σήμερα είναι ο χώρος από τον οποίο όλοι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα ελπίδας και υπόσχονται τη δεύτερη φάση του λιμανιού. Αλήθεια, ποιος ξέρει από αυτούς ότι ήδη η μελέτη για τη δεύτερη φάση του λιμανιού έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας στην Πάτρα και ποιος ξέρει από αυτούς ότι ήδη αυτό το έργο είναι στο γραφείο του Υπουργού για να πάρει έγκριση χρηματοδότησης. Και αυτά κυρίες και κύριοι. Βεβαίως δεν είναι έργα του Δήμου και δεν το έλεγα ποτέ. Αλλά κάποιοι άνθρωποι δημιούργησαν τις δημόσιες σχέσεις, τις επαφές. Κάνανε την αναγκαιότητα να είναι προτεραιότητα για την περιφέρεια, για την κυβέρνηση, για να δοθούν λύσεις. Αυτό όμως προϋπέθεται ξενύχτια, προσπάθειες, χιλιόμετρα. Αυτό το οποίο κάναμε όλο αυτό τον καιρό. Να πάμε και λίγο πιο δίπλα. Να πάμε στην παραλία στον Άι Λαγούδι. Αναμορφώθηκε η παραλία από το πουθενά. Μεταφέραμε τις ξυλορακέτες. Απλή κίνηση, όμως δεν την έκανε κανείς. Για προσεκθετικό σμήμα είναι το τουριστικό κατάστημα και ποια ήταν η κατάσταση όταν εγώ το παρέλαβα και τι είχα ακούσει γι' αυτό, γιατί καθυστερούσε να τελειοποιήσω. Και όμως είναι κόσμο. Δεν άλλαξε ο φωτισμός εκεί, δεν έγιναν πεζοδρόμια, δεν άλλαξε η εικόνα, όχι ότι τελειώσαμε, συνεχίζουμε, έχουμε να κάνουμε κι άλλα. Για πάμε και στην Πάνω Πόλη, εμβληματικό σημείο αυτού του Δήμου. Ποιος έχει κάνει τη μελέτη για την ανάπλαση της Πάνω Πόλης? Δεν την βρήκα έτοιμη, την κάναμε εμείς. Δεν υπήρχε χρηματοδότηση, την εξασφαλίσαμε εμείς. Είμαστε σε βάση να το συμβασιοποιήσουμε. Μπορεί να μην έγινε πριν τις εκλογές, αλλά είναι ένα έργο εξασφαλισμένο. Δεν χρειαζόμαστε και να κάνουμε έργα για τις εκλογές. Έχουμε ανάγκη να κάνουμε έργα υποδομών για να μείνουμε στον τόπο, για να ωφελήσουμε την κοινωνία. Δεν θέλουμε συνέχεια στο θεατρίο, αλλά είναι μια ουσία. Το κάστρο της Κυπαρισίας, όλοι υπόσχονται ότι θα το κάνουν. Όμως για πρώτη φορά έχει κατατεθεί η ανασύλωση των πρανών του κάστρου της Κυπαρισίας τώρα. Το κατέθεσε η εφορία αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Περιφέρεια. Αλλά γιατί δεν γινόταν τόσα χρόνια? Ποιοι ήταν αυτοί οι καταλήτες που τα κάνανε, που το επιβάλλανε να γίνουν? Την κίνηση η δική μας η δουλειά. Λαογραφικό μουσείο λίγο πιο πέρα. Ήδη γίνεται η μελέτη για την ανακαίνιση του κτηρίου και ήδη θα προχωρήσουμε για το Λαογραφικό Μουσείο της Κυπαρισίας. Κτίριο Κάπρα, ποιος το θυμάται? Ένας σκουπιδότοπος
Εμείς το στηρίξαμε, εμείς το καθαρίσαμε, υπάρχει, το συντηρούμε. Έγινε και γεωλογική μελέτη, να πάμε να το φτιάξουμε. Και να προχωρήσω και λίγο πέρα για ένα χώρο που για μένα είναι πάντα ιερός και είναι και μοναδικός. Το νεκροταφείο της Πανοπόλης, μάντρα πεσμένη από το 2009. Εμείς, την Παρασκευή μπαίνει ο εργολάβος και τη φτιάχνει. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια, αλλά κάποιος έπρεπε να ενδιαφερθεί. Και βρέθηκε ο άνθρωπος που ενδιαφέρθηκε. Και το ιερό της πόλης, για προσέξτε το λίγο, ήταν εκείνη η παρακμιακή εικόνα που υπήρχε. Τίποτα, ασήμαντος ανέργο, μικρό το κόστος, αλλά κάποιος νοιάστηκε. Να προχωρήσουμε, να πάμε στο κλειστό γήπεδο. Πριν από λίγες μέρες, ένα καταπληκτικό δάπεδο προσφέρθηκε στα παιδιά μας να μπορούν να αθλούνται οι αθλητικοί σύλλογοι να προχωρήσουν να κάνουν το άλμα. Κολυμπητήριο Κυπαρισίας. Μέχρι προχθές πλήρωνα τα χρέη για τα πετρέλαια που δεν είχαν πληρωθεί. Δεν χρειαζόταν. Η κουβέρτα του κολυμπητηρίου ξεχασμένη στην Αμαλιάδα. Δεν νοιάστηκε ποτέ κανείς να πάει να τη μαζέψει. Τη μαζέψαμε. Και βάλαμε προτεραιότητα αυτό τον αθλητικό χώρο, όχι ότι δεν υπάρχουν κι άλλοι, όχι ότι δεν υπάρχουν κι άλλες ανάγκες. Και τον εντάξαμε στο ΕΣΠΑ. Ήδη υπάρχει απόφαση ένταξης του ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου, ώστε να μπορεί να λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο. Έχει πολλά κολυμπητήρια εθελοφόρηση ως 5 τον αριθμό. Αλλά δεν μπορούσαμε εμείς να το αφήσουμε έτσι, να μην υπάρχει. Δεν θέλω να πω άλλα, γιατί δεν θέλω να γίνω κακός. Δεν είναι της ψυχής μου. Και να προχωρήσουμε, να δούμε στην αγορά. Ένταξη, πρόταση για ένταξη στο ΕΣΠΑ της ανάπλασης αγοράς της Κυπαρισίας. Πόσα χρόνια έχει να γίνει, τι έχει γίνει. 1.700. Δίνουμε καθημερινή μάχη. Και ξέρω ο Εμπορικός Σύλλογος ότι συνεργαστήκαμε άριστα, αλλά ξέρει και ο Εμπορικός Σύλλογος της Κυπαρισίας ποιος το πήρε απάνω του αυτή την υπόθεση και πόσο το κυνήγησε. Και κάλυψε ο Δήμος και τις υποχρεώσεις του Εμπορικού Συλλόγου. Και περιμένουμε από μέρα σε μέρα να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να αλλάξει η εικόνα της Κυπαρισίας. Δεν έχουν γίνει όλα και ξέρω τα προβλήματα. Αν με ρωτάτε, ξέρω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι δρόμοι της Κυπαρισίας. Δεν χρειάζεται να μου το υποδείξει κανείς. Αλλά δεν είμαι της λογικής να πάρω λίγη πίσα και να κλείνω λαγκούδες. Το επόμενο έργο που δημοπρατείται είναι η δημοτική οδοποιία που κατά κύριο λόγο θα αφορά την πόλη της Κυπαρισίας. Ξέρω το μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυψη και με το δίκτυο της Κυπαρισίας, εδώ είναι ο κύριος Γεφτάκης. Εξασφαλίσαμε τα χρήματα από τον προϋπολογισμό και τον επόμενο καιρό θα δημοκρατηθεί η μελέτη για την εγκατάσταση του δικτύου. Όμως μέχρι τώρα μελέτη δεν είχε κάνει κανείς. Εμείς θα την κάνουμε και την προχωράμε. Και τα χρήματα υπάρχουν, τα εξασφαλίσαμε, 240.000 για την αφετηρία του διαγωνισμού, δεν θα πάει τόσο βέβαια. Και για να πούμε για το κυκλοφοριακό αυτής της πόλης. Το τοπικό συμβούλιο της Κυπαρισίας ήθελε σόν και καλά να εφαρμοστεί αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη. Το σεβάστηκα. Το σύνολο των τοπικών συμβούλων, και δεν μιλάω για την πλειοψηφία, μιλάω και για τη μειοψηφία, καθημερινά με εγκαλούσαν να εφαρμόσω την κυκλοφοριακή μελέτη. Ποιος θα αρνιόταν να κάνει αυτό που ήθελαν όλοι. Υλοποιήθηκε, τα προβλήματα τα ξέρω, ήμουν από την αρχή επιφυλακτικός. Αλλά όταν άρχισε η κρίση και η κριτική, όλοι εξαφανιστήκαν, δεν ξέρανε τίποτα. Εγώ όμως παρέμεινα εκεί, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη των αλλαγών. Στο άμεσο διάστημα θα αλλάξουν τα λάθη που υπάρχουν. Αλλά πάρτε ένα μήνυμα το οποίο οφείλουμε και πρέπει όλοι να το συμπολογίσουμε. Στα δύσκολα όλοι φεύγουν. Αλλά κάποιοι στα δύσκολα μένουν. Γι' αυτό αξίζει αυτό να σας πάντα υπόψη.
Για να περπατήσουμε όμως και να πάμε προς τις κοινότητες. Σε συνεργασία με την περιφέρεια, ο δρόμος Κατσινικάδας έγινε. Σε συνεργασία με την περιφέρεια, ο δρόμος Βρύσιας Περιστεριά έγινε. Σε συνεργασία με την περιφέρεια, ο δρόμος Κυπαρεσία Αρμενία έγινε και εκφωτίστηκε και ο δρόμος που είναι στις εργατικές κατοικίες, το απόλυτο σκοτάδι. Να σας πω μικρά πράγματα. Ξαναφωτίστηκε ο δρόμος και παρεσία καλά νερό που λείπανε τα σύνορα, αλλά κάποιοι παλέψανε γι' αυτό. Ο δρόμος καλό νερό, τσακώνα, καλό νερό, ελέα, είναι διαφορετικός από αυτός που ήταν. Βεβαίως δεν έχω καμία πρόθεση σήμερα η ομιλία μου να υποκαταστήσει την κεντρική ομιλία την οποία θα κάνω στην πόλη της Κυπαρεσίας. Οφείλω όμως να πω και να επιβεβαιώσω ένα πράγμα. Ότι εγώ τίμησα αυτή την πόλη, επέλεξα να παρουσιάσω το συνδυασμό μου στην έδρα του Δήμου, γιατί έτσι όφυλαν όλοι και έτσι οφείλαμε όλοι να κάνουμε. Δεν πήγα να κρυφτώ. Εγώ ήρθα σε αυτή την πόλη και εδώ παρουσίασα το συνδυασμό μου και την τιμώ και θα την τιμώ πάντα έτσι όπως της πρέπει. Εγώ έφερα τη στολή της Κυπαρίσιας νύφης στην πόλη. Τώρα αν κάποιοι θέλουν να τη στολίζουν κατά την αισθητική τους, νομίζω δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα το οποίο μπορείς να το λάβεις σοβαρά. Όπως και δεν θέλω να σχολιάσω για τα καράβια που θα έρθουν σε αυτή την πόλη από αυτούς που δεν τα έχουν. Όπως δεν μπορώ να πάρω σοβαρά και έχω προκαλέσει να μου φέρουν τις μελέτες που έχουν κάνει για τις αντικαταστάσεις των δικτύων σε όλες τις πόλεις του Δήμου. Έδωσα και χρονικό περιθώριο, πέρασε και αυτό εξανεμίστηκε. Και ποιος πιστεύει σε αυτή την κοινωνία ότι είμαι εγώ αυτός που φοβάμαι debate ή οτιδήποτε άλλο. Όποιος θέλει, όποτε θέλει, ό,τι ώρα θέλει, αλλά με τι μου. Για το Δήμο χρειάστηκε να συγκρουστώ με συμφέροντα και τα ξέρετε όλοι. Αγωνίστηκα να επιβληθεί η διαφάνεια και η νομιμότητα σε όλες τις διαδικασίες του Δήμου. Αυτό είχε σύγκρουση. Έχασα φίλους. Καμιά φορά η προτεραιότητα και η ανάγκη της κοινωνίας πρέπει να είναι το πρόταγμα. Εμείς θα συνεχίσουμε στις ίδιες αρχές, με την ίδια συνέπεια, με την ίδια ευλάβεια να υπηρετούμε την κοινωνία. Κάναμε άλματα στον πολιτισμό, στην προβολή, δημιουργήσαμε τη γιορτή της Πάνω Πόλης, ανοίξαμε την Περιστεριά, το κάναμε πολιτιστικό κέντρο. Το κάστρο ξαναζωντάνεψε με σπουδαίες παραστάσεις. Πήραμε πρωτοβουλίες στην κοινωνική πρόνοια. Βοηθήσαμε οικογένειες, ανθρώπους, συνανθρώπους μας. Και προσέξτε, χωρίς να το μάθει κανείς, σεβαστήκαμε την αδυναμία των συμπολιτών μας, δεν το κάναμε πολιτικό έργο. Όταν ασχολείσαι με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, το κρύβεις, το θάβεις, δεν το κάνεις πολιτικό σύνθημα ευκαιριακό για τις εκλογές. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Και με αυτές τις αρχές θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Κατεβαίνω στις εκλογές. Όχι γιατί χρειάζομαι μια κοινωνική επιβεβαίωση στη ζωή μου, την είχα αποκτήσει πολύ περισσότερο, πολύ νωρίτερα, δεν το είχα ανάγκη. Αν θέλετε και από πολιτικές θέσεις, είχα και μεγαλύτερες. Η αναγκαιότητα ήταν να μπούμε και να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε και το κάναμε. Ο λόγος που ξανακατεβαίνω στις εκλογές, παρότι πολλοί δεν θα το ήθελαν, όχι από την κοινωνία όμως, ήταν να μαζέψουμε τον τραχανά που απλώσαμε όλο αυτόν τον καιρό με την πολύ σκληρή δουλειά που κάναμε. Ένα πράγμα υπόσχομαι, δεν θα πω πολλά πράγματα.
Εγώ και οι συνεργάτες μου θα συνεχίζουμε να ζούμε σαν Σπαρτιάτες και να δουλεύουμε σαν ήλωτες για το καλό της κοινωνίας. Πιστεύω ότι η νίκη του συνδυασμού μας είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα. Δεν είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία, γιατί θα πρέπει να συνεργαστούμε και πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλους υγιείς βάσεις. Και αυτούς μπορούμε να τις υποβάλουμε, να τις επιβάλλουμε. Και θα τις επιβάλλουμε όταν εσείς θα μας δώσετε μεγάλη εκλογική δύναμη. Πολλά περισσότερα θα τα πούμε στην κεντρική ομιλία που θα γίνει την Πέμπτη στην πόλη της Παρισίας. Όμως, επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω και ένα πράγμα. Την άκρη. Αυτός ο συνδυασμός και εγώ προσωπικά στηρίζω το τοπικό συνδυασμό και Παρισία για όλους. Για δύο λόγους. Δεν έχουμε το ίδιο όνομα, αποπνέουμε όμως τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αντιλήψεις. Δεν θα μπορείτε να λέγεται ο συνδυασμός Τριφυλία συνεχίζουμε και Παρισία συνεχίζουμε, γιατί είναι όλα νέα, σπουδαία παιδιά. Άξιοι. Και χρειάζεται καινούργιο αίμα να μπει στην πολιτική και τιμήστε τους. Αλλά και για ένα άλλο λόγο. Εμείς ποτέ δεν θέλαμε υποτελείς στις σχέσεις μας με τους άλλους φορείς. Θέλαμε να τους δώσουμε ένα πνεύμα ελευθερίας, μια ελευθερία κινήσεων, να δημιουργήσουν το δικό τους όραμα, τις δικές τους αρχές, και γι' αυτό δεν έχουμε το ίδιο όνομα. Έχουμε όμως την ίδια ψυχή, τις ίδιες αρχές, τις ίδιες προοπτικές, τα ίδια οράματα. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ όλους να πλαισιώσετε και να επιλέξετε και να επιβραβεύσετε και να μας δώσετε δύναμη, γιατί πρέπει για την Τριφυλία εμείς να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.